Πολλές περιοχές στη Μέση Ανατολή γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Εκατοντάδες Παλαιστίνοι χριστιανοί στη Γάζα συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά το Σάββατο για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Όμως τίποτα δεν είναι εύκολο. Η δύσκολη οικονομική και πολιτική κατάσταση έχουν άμεσες συνέπειες στις περίπου 400 χριστιανικές οικογένειες που ζουν εκεί χωρίς να μπορούν να μετακινηθούν για να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ. Τα Χριστούγεννα είναι σημαντικά για όλο τον κόσμο, γιατί ο Θεός έδωσε αγάπη στον κόσμο για να σωθεί από τους πολέμους και τα προβλήματα και να επικρατήσει η ειρήνη. Αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα των Χριστουγέννων, αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, αγάπη ώστε να ξεφύγουμε από τη ματαιοδοξία. Το Ισραήλ απαγορεύει στους χριστιανούς ηλικίας 16 έως 35 ετών, καμιά φορά και άνω των 35, να βγουν από τη Γάζα για να προσευχηθούν. Η χριστιανική παρουσία στη Λωρίδα της Γάζας περιορίστηκε, είμαστε κάτι παραπάνω από 1000 άτομα. Όλοι ζητήσαμε άδεια να παραβρεθούμε στο ναό της γέννησης στη Βηθλέμ. Σε περισσότερους από 500 απαγορεύτηκε η έξοδος με το πρόσχημα ελέγχων ασφαλείας και προληπτικών μέτρων. Οι χριστιανοί της Γάζας είναι απελπισμένοι, θέλουν αλλά δεν μπορούν να ταξιδέψουν στη Βηθλέμ. Μας διώκουν καθημερινά, ειδικά τις ημέρες των Χριστουγέννων. Το Ισραήλ μας απαγόρευσε να επισκεφτούμε τη Βηθλέμ, τους Ιερούς Τόπους και την Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ μου απαγορεύει να ταξιδεύω, προσπαθώ να λάβω άδεια για να προσευχηθώ στο ναό της γεννήσεως, αλλά περιμένω πάνω από 10 χρόνια μία απάντηση. Φέτος οι χριστιανοί που δεν μπόρεσαν να πάνε στη Βηθλέμ γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με προσευχές και ένα φωτεινό δέντρο μαζί με τους μουσουλμάνους φίλους τους στη Χριστιανική Ένωση Νέων, στο κέντρο της Γάζας.